έχουμε μισθαγωγηθεί. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο που είναι εδώ ανάμεσά μας και ολόκληρη η Αγία Τριάδα μυστικά, αλλά όχι κατανοητά στο μυαλό, μας μεταφέρει στην ψυχή η οποία θεωρεί και βλέπει τα τελούμενα αυτά που γίνονται από την Αγία Τριάδα και όλους τους Αγίους, Αγέρους και Αγίους εδώ μέσα. Αφού λοιπόν μας έχει φωτίσει ο Κύριος, να δούμε και λίγα από τα μεγαλεία εκείνα που ανανώστηκαν. Είναι η μέση περίοδος για να φτάσουμε στην Αγία Πεντηκοστή. Και οι Εβραίοι είχαν μέση και είχαν Πεντηκοστή, αλλά όχι Αγίου Πνεύματος. Πεντηκοστή που την εόρταζαν οι ίδιοι με θυσίες ζώων και καρπών. Εμείς όμως πρόκειται να φτάσουμε στη μεγάλη εκείνη εορτή που την ονομάζουμε κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και ο Κύριος μια τέτοια μέρα μέσω Πεντηκοστής Εβραϊκής ανέβηκε, λέγει, στο Ιερό. Περίμεναν οι Εβραίοι να ανέβει και εκείνος, γράφει το Ιερό Ευαγγέλιο, και εκείνος, ούτε το όνομά του δεν ήθελε να πούν. Το αντιλαμβάνεστε? Και εκείνος, όταν ανέβηκε ο Κύριος, ενώ είχαν σχεδιάσει να τον εκτελέσουν, να τον σκοτώσουν και όλοι περίμεναν να συμβεί αυτό, τον είδαν να ανοίγει το στόμα του, το γλυκό του στόμα, το ουράνιο του στόμα και να φωνάζει «Ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο». Όποιος διψάει, όχι το νερό που πίνουμε, από Άγιο Πνεύμα να έρθει σε μένα να του δώσω. Εγώ είμαι η πηγή της ζωής και όποιος πίνει από το νερό θα του δώσω εγώ. Ου μη τη ψήσεις τον αιώνα. Αδελφές μου, γιατί βλέπω εδώ αδελφές μόνο, εκείνος που αντλεί με την ψυχούλα του, έστω όπως την έχουμε, αλλά εγνώσει ότι την έχουμε όπως την έχουμε, του ζητάει όμως να δώσει από αυτό το Πνεύμα του Άγιου, το έχει ο διψών, εκείνος που διψάει. Διψάς, ερχέστο πρόσφερε. Να έρθει σε μένα και πεινέτο και θα του δώσω εγώ να πει και ου μη διψήσει εις τον αιώνα και δεν θα διψάσει στον αιώνα. Αυτό είπε ο Κύριος μας σε αυτούς που το περιμένουν τον εκτελέσουν και όλοι κοιταγόντουσαν και έλεγαν «Μα δεν το περιμένουνε για να τον πιάσουν, να τον σκοτώσουνε. Γιατί κανείς δεν απλώνει το χέρι του να τον πιάσει? Ου ποί και η ώρα του, δεν είχε έρθει η ώρα του να παραδοθεί για να σταυρωθεί. Γι' αυτό και ήσαν κουλά τα χέρια τους. Ο Θεός γνωρίζει να κάνει κάθε πράγμα στην ώρα του. Να έχουμε υπόψη μας
ότι στη ζωή την οποία έζησε ο Κύριος 33 χρόνια την ημέρα της γεννήσεως, μέχρι που είπε τετέλεστε στο Σταυρό και παρέδωκε το πνεύμα του, ήταν υποδιωγμόν. Ήταν υποδιωγμόν. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και οι Απόστολοι. Σε μία εποχή έζησαν που ήταν κατίδωλος η οικουμένη. Η οικουμένη ήταν γεμάτη από είδωλα. Σκοτάδι απέραστο. Το μυαλό των ανθρώπων μόνο το κακό ήξερε να κάνει. Μόνο το κακό. Αξία καμία δεν υπήρχε. Πορευθέντες μαθητεύσατε, πάντα τα έθνη του σύμπαν. Πάρτε το Πνεύμα το Άγιο, πηγαίνετε να κηρύξετε σε όλα τα έθνη, τα τότε γνωστά. Και εις τα πέρατα της Οικουμένης ακούστηκαν τα ρήματά τους. Λέει το Ευαγγέλιο σήμερα, και ο Κύριος εδίδασκε λέγον στο Ιερό και οι μαθητές πορεύθηκαν για να κηρύξουν και κήρυξαν όπως ο Κύριος και κινδύνευσαν όπως ο Κύριος. Στη σημερινή περικοπή που διαβάσαμε, που έκανε το θαύμα του παραλυτικού, λέει, είδε ο Απόστολος Παύλος ότι είχε πίστη ο παραλυτικός εκγενετής, του σωθήνε για να σωθεί. Είδε ο Κύριος μέσα. Α, καλέ μου Κύριε, που βλέπεις τις καρδιές των ανθρώπων. Έλα και σε εμάς λιγάκι, να καταλάβουμε το μεγαλείο σου. Έλα και σε εμάς λιγάκι, να το καταλάβουμε και το πράγμα. Είδε ότι είχε πίστη του σωθήνε. Έγινε, σήκω, του λέει ο Απόστολος Παύλος. Και σηκώνει και τους εξέλαβαν και νόμισαν οι δωρολάτρες ότι αυτός που έκανε το θαύμα είναι Θεός. Και πήραν, λέει, στεφάνια να τους, και ζώα να τους θυσιάσουν και να τους στεφανώσουν. Αλλά αδέρφια μου, συγχωρέστε με. Πολλές φορές περνάει από το μυαλό μου αυτή η καινοδοξία της, ο πειρασμός. Τι καλό κήρυγμα που έκανες. Άθλιε Κώστα, δικά σου είναι αυτά που λες. Κοίταξε εδώ η Άγια Απόστολη. Θεοί είναι. Κατέβηκαν στη γη. Αμέσως λέει, πήδησαν μες στη μέση του τόπου και είπανε, α, άνθρωποι ομοιοπαθείς με εσάς είμαστε. Σαν και εσάς όμοι. Τι είναι αυτά που κάνετε. Και κινδύνευσαν οι Απόστολοι και αντιθοβολήθηκαν οι Απόστολοι εκεί. Διωγμένος ο Κύριος, διωγμένοι και οι Απόστολοι. Αυτές είναι δύο εικόνες που έχουμε από τις σημερινές περικοπές, Ευαγγελική και Αποστολική περικοπή, που μας λένε, κοιτάξτε το καθρέφτη σας, αυτός είναι ο καθρέφτης σας. Μοιάζετε, αντιγράφετε αυτά που είδατε. Εάν αντιγράφετε, Θεού το δώρο. Εάν δεν αντιγράφετε, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, όσο μεγαλύτερο αξίωμα έχεις, είσαι ιερέας, είσαι επίσκοπος, είσαι θεολόγος, τόση μεγαλύτερη είναι η ποινή της μη εφαρμογής. Αντίθετα, μπορεί να είσαι αγράμματος αλιέας και να εφαρμόζεις. Δεν εφαρμόζεις ενώ γνωρίζεις ο Κύριος δεν είναι μαζί σου. Ήρθαμε εδώ, λειτουργηθήκαμε στη μέση της Πεντηκοστής.
υπεριστερά το Πνεύμα του Άγιου, όπως μας το παρουσιάζει η Αγία Εκκλησία, φτερουγίζει σε όλες τις ψυχές μας. Δεν μας αφήνει χωρίς να μας φωτίζει, να μας ενισχύει και σαν πυρ, αν το θέλουμε, δια της εξομολογήσεως και τα αμαρτήματά μας, δεν γινόμαστε λευκοί σαν το Άγιο Πνεύμα, σαν την περιστερά. Εύχομαι να μας αξιώσει ο Κύριος, να ζήσουμε αυτά που ακούμε με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Αμήν, 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 ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν.